και ακόμη στο διάστημα που δέχτηκε πίεση από την Ιμπέρια. Και τώρα ο Μασκίδης προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Πατιόν, αυτός με την μπάλα σε ένα σύγκρουο που βρίσκεται ο Γεργιάδης στην πλάτη του Σκόντρα, η μπάλα διώχνει ο Μικελβίτος, κατεβάζει ο Γεργιάδης. Τελευταίο λεπτό και το έξτρα χρόνο στο παιχνίδι, ένα ακόμη γέμισμα από τον Γεργιάδη, εύκολα λεπτά. Λέγαμε ότι ακόμη και στο διάστημα που η Ιμπέρια πίεσε λίγο παραπάνω τον ΠΑΟΚ, αν θέλετε να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην άμυνα, έκανα δεκάλεπτο το 60 μέχρι το 70, το διάστημα στο οποίο πήρε το χώρο με την ποινή του. Ακόμη και μετά από αυτό, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στην εύκολη διαχείριση ενός παιχνιδιού για το οποίο είχε φροντίσει να γύρει το πρώτο ημίχρονο, η πλάστηκα υπέρ του. Τέλος στην Πέρια, ο ΠΑΟΚ μετά από 4 παιχνίδια επιστρέφει στις νίκες. Νικά την Βέρεια με 3-1, πάμε αμέσως στην Πότσα να πούνε μαζί με τον κύριο Άγγελο Αναστασιάδη. Πότσα, πώς ήρθε αυτή η αγωνιστική αρχή. Ωραία, Τσάκαρε, πού είσαι. Τι είναι, τις κορασκόλες. Μια φάτη σήμερα για να μπορέσουμε να πιστεύουμε να πιστεύουμε όμως. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, μέσα σε μια δύσκολη ώρα με πολλά προβλήματα. Σας πάμε και στο Δεκέντρο Λαλιά, που είναι τον Κάρλος Γιναντέρο και τον Πιλιέρο Μπέρα. Ήταν σήμερα για τα τρία για την Πέρια. Η Πέρια η οποία είχε κακή αμυντική επίδοση στο πρώτο ημίχρονο. Και εξήγησε ο κύριος Γιναντέρο για αυτή την εικόνα του πρώτου ημίχρονου. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Είμαστε μετά από την να πούνε σήμερα να μου παρακολουθήσετε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε το 3-0 υπέρ στο πρώτο ημίχρονο, είχε εξαιρετικές αντιδράσεις από τους τρεις παίκτες που βάζουν τα γκολ. Δείτε αρχικά στο 10 τον Περέιρα, τους προλαβαίνει όλους. Μετά στο κόρνερ του Περέιρα, ο Μίγελ Βίτος στον αέρα με την κεφαλιά κάνει το 2-0 και ο Σκόντρα στην πέμπτη του ασίστ στο πρωτάθλημα. Ένα πανέμορφο γκολ από τον Ογκώα, το πρώτο που πετυχαίνει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ένα όμορφο ήταν και το γκολ της Βέρειας από τον Δημήτρου, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που παρά την εκτείναξή του ο Ιτάνς δεν μπορούσε εκεί να έχει απάντηση. Στο 62 ήταν το χρονικό σημείο στο οποίο η Πέρια μείωσε σε 1-3, αλλά από εκεί και μετά δεν άλλαξε τίποτα στο παιχνίδι. Το 3-1 υπέρ του ΠΑΟΚ ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με αυτό το τρίποντο πηγαίνει στους 50 βαθμούς στη βαθμολογία, η Πέρια μένει στους 34. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πια θετικό πρόσημο στον στελεστή τερμάτων του εκτός έδρας και είναι 22 ενεργητικό και 20 παθητικό. Η Βέρεια, η οποία γνώρισε σήμερα την τρίτη της εντός έδρας ήταν μετά από Πανετολικό Ολυμπιακό, χάνει και από τον ΠΑΟΚ. Επιμένουν στατιστικές επιδόσεις, παραπάνω τελικές. Εκεί κρίθηκαν όλα για τον ΠΑΟΚ και συνολικά και προς την εστία, γιατί η κατοχή της μπάλας είναι ακριβώς τα ίδια 50.